του ξεγέλασε ο Λύκος. Έρχεται η μαμά η Κατσίκα, ανοιχτή την πόρτα. Τρόμαξε λέει πάντα το παιδάκι μου. Τα παιδιά πουθενά. Αναποδοκυρισμένα τα έπιπλα, τα τραπέζια, σπασμένα πιάτα, τα παιχνίδια τους. Ανοίγει την πόρτα από το ρολόι, το κατσικάκι το μικρό και λέει «Μαμά, μαμά, ήρθε ο Λύκος, μας ξεγέλασε, λέπτυνε τη φωνή του, τρόχισε τη γλώσσα του, έβαψε άσπρα με αλεύρι τα ποδάρια του και μπήκε και μας έφυγε». «Πού, παιδάκι μου, πού είναι?» «Να, μαμά, έφυγε προς τα εκεί». Όπως ήταν βαρύς ο Λύκος και φαγωμένος, είχε πάει κάτω από ένα πλατάνι και κοιμότανε. Παίρνει η μαμά η Κατσίκα ένα μεγάλο ψαλίδι. Και όπως κοιμόταν ο Λύκος, του κάνει μία χλακ και του κόβει τη γυλιά και πετάγονται τα έξι κατσικάκια, τα παίρνει η μαμά και γυρνάνε στο σπίτι τους αγαπημένα. Τι δούλεψε πέτρες για να πέσει στο λιμάνι. Τι εκδικητικός άνθρωπος είσαι εδώ. Δεν μπορώ εγώ να τον αφήσω να εμποραγήσει και να πεθάνει φυσιολογικά, πρέπει να του βάλω και πέτρες. Τελειώνει όσο χρειάζονται τα παιδιά να καθησυχαστούν ότι τιμωρήθηκε. Όσο πιο βάρβαρη τιμωρία θέλετε, βάλτε του ανάλογα με το πώς το είδατε τα παιδιά να τιμώνουν, να φοβούν. Αυτό είναι ένα παραμύθι παιχνίδι. Ένα παραμύθι όμως που διδάσκει. Να φοβάμαι τον ξένο έξω από το σπίτι μου, να τον μετράω από κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον, γιατί είμαι μωρό, έτσι. Μιλάμε ότι αυτό το παραμύθι είναι για παιδιά καταρχήν, έτσι. 3, 2, 4 χρονών. Τους αρέσει πάρα πολύ. Προσέξτε και πρέπει και να τα τρομάζει. Δεν πρέπει μόνο να τους αρέσει, ότι νικήσαν στο τέλος. Πρέπει και να τρομάζουν. Και τους αρέσει να τρομάζουν, γιατί θεωρούν ότι μέσα από τον τρόμο μαθαίνουν. Είναι αυτό που είπες Γιώργο, είναι μεγάλη κουβέντα αν ο τρόμος ή το τραύμα είναι κομμάτι της μύησης. Είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο να μάθει και να μεταμορφωθεί μέσα από τον τρόμο και από το τραύμα. Είναι η ανθρώπινη ψυχή. Το πώς θα διαχειριστώ τον τρόμο και τον τραύμα, αν θα είναι κυριολεκτικό, αν θα είναι σωματικό ή θα είναι πνευματικό ή θα είναι οτιδήποτε άλλο, θα το, με διάκριση, με αυταρχισμό, με κακή διάθεση ή με καλή διάθεση, είναι άλλο ζήτημα. Αλλά ότι ο τρόμος και το τραύμα διδάσκουν, είναι δεδομένο. Μας το λέει η παρατήρηση των ανθρώπων γύρω μας, μας φαίνεται φυσικό. Πρέπει να τα φάει ο Λύκος. Δεν φτάνει να τρομάξει και να έρθει η μαμά με ένα μπαζούκα να τον διαλύσει το Λύκο. Όπως θα κάναμε σύγχρονα, με τη σύγχρονη παιδαγωγική εντός εισαγωγικών. Κάποιοι που αποφεύγουν το τραύμα και τον τρόμο. Τα παιδιά πρέπει να φοβηθούν από την ιστορία αυτή για να μάθουν να προστατεύουν τα ίδια τον εαυτό τους. Μένουν μόνα χωρίς τη μαμά. Πρέπει, γιατί έτσι θα γίνει. Θα μείνουν μόνα χωρίς τη μαμά. Θα έρθει ο κακός ο Λύκος. Θα πρέπει να μάθουν να κρίνουν τον κακό το Λύκο από τη φωνή του και από το ποδάρι του. Δεν είχε αυτά. Από τις λέξεις και τον τρόπο που μιλά και από τον τρόπο που σε αρπάζει, που σε πιάνει και από την όψη του. Και πάλι έχουμε το παιχνίδι των ερωταποκρίσεων που είχαμε ξανά στην δοκιμοσκοπήσα από την οποία ξεκινήσαμε στο προηγούμενο εργαστήρι. Ποιος είσαι, είμαι η μαμά σου, σε ξεγελάω. Το δέχεσαι να σε ξεγελάσω. Το ίδιο είναι και η σκουπίτσα. Ποιος είσαι, είμαι η γιαγιά σου. Γιαγιά, γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια για να σε βλέπω καλύτερα. Και ο Λύκος μεταμορφώνεται, αλλά όχι τελείως, στην κόκκινη σκουπίτσα. Και εδώ πάλι ο Λύκος μεταμορφώνεται. Αλλά όχι τελείως. Δεν πάβει να είναι αδιφάδος. Λέει επίσης όταν θα μεγαλώσουν, πρόσεξε μην παντρευτείς το Λύκο. Γιατί μπορεί για σένα, για να σε κατακτήσει, να κάνει τη γλώσσα του λεπτή, την εμφάνισή του επιθυμητή, αλλά θα είναι Λύκος και θα το μάθεις όταν θα σε έχει φάει πια, θα είσαι στην κοιλιά του όταν το καταλάβεις. Ο Δράκης είναι ο Αλή. Να
Αυτό δεν εννοεί. Όχι. Το βράχο που μου έδωσε το μήλο. Πάντα έχουμε τέτοιες μεταμορφώσεις του σανφού το οποίο προσπαθεί να γίνει γοητευτικό και να μας κατακτήσει. Το κακό πρέπει να το φοβόμαστε. Είναι ο καλός ο φόβος που με προστατεύει. Πρέπει να μάθω το φόβο μέσα από το παιχνίδι, μέσα από το παραμύθι. Να τον διαχειρίζομαι, τον φόβο, και να μένει όπως το κουτί της Πανδώρας. Ένα πουλάκι μέσα η ελπίδα, βγαίνουν όλα τα κακά, έτσι μένει. Ένα μόνο κατσικάκι που μαρτυράει το κακό και υπάρχει η αποκατάσταση. Και μας προετοιμάζει για το τραύμα το παραμύθι. Μας προετοιμάζει ότι θα τα φάει τα κατσικάκια. Αν εσύ έχεις 7 κομμάτια στο σώμα σου, μπορεί ο λύκος να σου φάει τα 6. Κράτα ένα για να μπορείς να επιστρέψεις. Τι λέγαμε πριν για το τραύμα, γι' αυτό γίνεται ο διχασμός. Κράτα ένα κομμάτι έτσι αδύναμο και κατώτερο ζωντανό, για να μπορείς να επιστρέψεις από αυτό. Μη περάσεις στο ανώτερο ενήλικα. Βλέπουμε δηλαδή, αν μπορούμε να το δούμε, μια γεωμετρία μέσα στα παραμύθια της διαχείρισης του φόβου και της παιδαγωγικής αντιμετώπισης του φόβου, η οποία είναι απόλυτα ρεαλιστική. Ανταποκρίνεται σε υπαρκτούς κινδύνους.